Γιώργος, πρόεδρος σωματείου εργαζομένων νοσοκομείου Ιπποκρατίου Θεσσαλονίκης. Σε τι κατάσταση είναι το παιδάκι? Το παιδί βρίσκεται σε μία από τις δύο μονάδες νεογνών που υπάρχουν στο Ιπποκράτιο. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Μας ήρθε χθες με περιγεννητική περίσφυξη. Είναι μια επιπλοκή η οποία ουσιαστικά παρατηρείται μετά από αποκόλληση πλακούντα. Είναι μια κατάσταση η οποία δημιουργείται και η οποία είναι πολύ επικίνδυνη τόσο για τη ζωή του παιδιού όσο και για τη ζωή της μητέρας. Από ό,τι μαθαίνουμε, σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα είναι καλά, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Πελωμαΐδας. Το παιδί αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια ειδική θεραπεία, όπου προσπαθούμε όλοι και ευχόμαστε να μπορέσει να κρατηθεί στη ζωή. Να τονίσω εδώ πέρα ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι πολύ σημαντική η άμεση πρόσβαση και η άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού. Ήταν πολύ σημαντικό και κέραιο η γρήγορη έλευση του παιδιού και η βοήθεια που προσφέρθηκε από την ελληνική αστυνομία και από το ΕΚΑΒ, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το περιστατικό όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γιατί το λέτε? Εκτιμάτε ότι άμα δεν ήταν έτσι, ενδεχομένως να είχαμε? Ναι, είναι μια κατάσταση η οποία είναι μια επιπλοκή, η οποία αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, υπάρχει κίνδυνος τόσο για τη ζωή του βρέφους, όσο του νεογρού, όσο και της μητέρας. Ήταν στο τελευταίο μήνα η... Ναι, μαμά, από ό,τι γνωρίζουμε, ναι. Γέννησε κανονικά, φυσιολογικά δηλαδή, τρεις μήνες της. Κεσαρική. Α, κεσαρική. Ναι, κεσαρική. Είναι διασωληνωμένο το παιδάκι? Το παιδάκι είναι διασωληνωμένο, βρίσκεται σε μια ειδική θεραπεία, κρυοθεραπεία, με κάποια ειδικά μηχανήματα, παρακολουθείται συνεχώς από τους εξειδικευμένους γιατρούς. Πιστεύουμε ότι στο τέλος θα πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.